Ιδιαίτερα ευχαριστημένος και ικανοποιημένος παρουσιάστηκε ο Πρωθυπουργός της χώρας, κ. Μητσοτάκης, τις περασμένες μόλις ημέρες, μετά την επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντωνι Μπλίνκεν, για την πώληση από την ΗΠΑ στη χώρα μας 40 υπερσύγχρονων αόρατων από ραντάρ μαχητικών αεροσκαφών F-35. Για ποιους και υπό ποιες προϋποθέσεις κατίστανται αόρατα και από ποιους ελέγχονται πλήρως τα ηλεκτρονικά οπλικά συστήματα των αεροσκαφών αυτών αλλά και τα ίδια τα αεροσκάφη, δεν θα τα σχολιάσω στην παρούσα. Μπορώ όμως να σας πω ότι είναι ένα κατευθυνόμενο ή φανταστείτε ένα τηλεκατευθυνόμενο αεροπλανάκι που παίρνουμε στο παιδάκι μας. Εγώ έχω ένα κοντρόλ, ο μπαμπάς έχει το δεύτερο κοντρόλ, παίζει το παιδάκι, το πηγαίνει προς τα εκεί, έρχεται ο μπαμπάς και μου λέει «Ρε παλιό παιδό, τι κάνεις εκεί», κρακ και το γυρίζει πίσω. Δεν θα πω άλλες λεπτομέρειες. Φανταστείτε λοιπόν όλα αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα από ποιους ελέγχονται. Ποιος πουλάει πού και τι μπορεί να κάνει αυτός που αγοράζει και αν μπορεί να τα εκμεταλλευτεί για αυτό που πραγματικά τα παίρνει, για την άμυνα της χώρας του, για την άμυνα της χώρας μας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δέργιας, περί χαρής, ανακοίνωσε ότι παραχώρησε και έγινε δεκτή η παραχώρηση τη Λάρισα για να εγκατασταθεί εκεί το στρατηγείο ελέγχων πολεμικών επιχειρήσεων που διεξάγονται στην Ερυθρά Θάλασσα από το Αμερικανο-Ανατολικό Μπλοκ κατά τον Χούτι της Ιεμένης. Να μην χάσει η Βενετία Βελόνη δίπλα στη ΣΥΠΑ ΝΑΤΟ, στους φαγείς των λαών, δίπλα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί, τσουπ και η Ελλάδα. Η σωστή πλευρά της ιστορίας, βλέπετε. Ο κίνδυνος όμως ελοχεύει για τον ελληνικό λαό. Η χώρα με την πιο ενεργή συμμετοχή της κατέστατε ακόμα περισσότερο στόχος αντιπίνων. Και οι αθεοφοβοί, πού τις βρίσκουν τις ονομασίες και πού τις κολλάνε, ειρήνη, ονόμασαν τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ελληνική λέξη και καλά ειρήνη. Όχι το όνομα ειρήνη, peace, ειρήνη. Ανοιχτά των ακτών της Λιβύης για τον ναυτικό αποκλεισμό της σε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Ειρήνη σε πολεμική επιχείρηση. Εντάξει τώρα. Και σήμερα, πολεμική επιχείρηση στην Ερυθρά Θάλασσα με το όνομα Ασπίδες. Μαζί με είπα ΝΑΤΟ. Αν και κάπου διάβασα ότι ο Ασπίδες δεν είναι το ελληνικό, είναι Ασπίση. Από την ειρήνη και πάλι έτσι, αλλά θα βγει στη συνέχεια. Ηγετικό ρόλο και εκεί η Ελλάδα. Λάρισα, κέντρο επιχειρήσεων, πόσο πιο βαθιά στην εμπλοκή, πόσο πιο αύξηση των κινδύνων για την αγορά αυτών των super wow μαχητικών αεροσκαφών, η χώρα θα κληθεί να καταβάλει περίπου τα 8,6 δισεκατομμύρια αμερικάνικα δολάρια, περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, σήμερα που μιλάμε, έτσι, αύριο μεθαύριο, τι θα μας ξημερώσει, δεν το γνωρίζουμε, δεν το ξέρει κανένας. Κάτι να σκουριάσει και αυτό στο ελληνικό, όσοι έχουν περάσει από τις ελληνικές όπλες δυνάμεις το γνωρίζουν, μια βίδα να χαλαρώσει, ανάγκες που μπορεί να προκύψουν, υποδομές εκπαίδευση, τα 8,6 μπορεί να γίνουν και θα γίνουν πολλά περισσότερα. Πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα? Εκεί που βρίσκονται πάντα. Για τις βάρβαρες πολιτικές των αστικών κυβερνήσεων. Θα τα πάρουν από τον ελληνικό λαό. Πώς? Από την ακρίβεια που καλφάζει, από την αύξηση των έμεσων και άμεσων φόρων, από τη διατήρηση των ειδικών φόρων, από την φοροαπαλλαγή, την φοροελάφρυνση, την φοροασυλία του κεφαλαίου, από την εμπαρευματοποίηση του νερού και της ηλεκτρικής ενέργειας, από την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας παιδείας και υγείας, από την κλοπή των πραγματικών μισθών που οφείλονται στους εργαζόμενους, από το Ταμείο Ανάκαμψης, από και βάλτε 18.000 τελίτσες από πίσω. Από 1.002 πηγές θα τα βρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Με τους συμμάχους της, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟ και τα κόμματα υποστήριξης, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Όταν έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση να σου λέει ότι το υπερβάλλον έλλειμμα που προορίζεται για τις πολεμικές δαπάνες δεν τα συμπεριλαμβάνεται στα ελλείμματα, τύφλα να έχει ο γερολαδάς. Πάρε εμπόρευμα. Άντε, πήραμε και τα F-35. Πήραμε και άλλα σύγχρονα οπλικά συστήματα. Πλοία, άρματα, όπλα. Να τα κάνουμε τι? Να τα στέλνουμε από εδώ και από εκεί? Σε υπεριαλιστικούς πολέμους, να εξοπλίζουμε στρατούς για να σκοτώνουν τη λαή, αυτό συμβαίνει. Τι γίνεται εδώ και 1,5 χρόνο περίπου στην Ουκρανία? Στείλαμε όπλα. Για την άμυνά μας τα στείλαμε? Όχι. Καμία σχέση. Για τα συμφέροντα του ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα στείλαμε. Τι γίνεται εδώ και περίπου 4 μήνες με τη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ? Στέλνουμε φρεγάτα. Για την άμυνά μας τη στέλνουμε? Καμία σχέση. Για τα συμφέροντα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοινικά, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δέντιας ομολογεί ότι η φρεγάτα θα πάει, το είπε και ο Νίκος, για να προασπίσει τα συμφέροντα του εφοπλιστικού κεφαλαίου, του μεγαλύτερου ναυτιλιακού στόλου του κόσμου, όπως είπε.
Βλέπετε, πρέπει να διασφαλίσουμε την κερδοφορία τους. Πώς? Με το να κινδυνεύσουν τα πληρώματα οι συνάδελφοί μας, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας, με το να πληρώνει ο λαός. Όλα αυτά όμως τα σιδηρικά, όσο σύγχρονα και να είναι, χρειάζονται χέρια, μυαλά για να τα χειριστούν. Χρειάζονται άνθρωποι και σίγουρα δεν χρειάζονται για σκοπούς και αποστολές μακράν της χώρας. Χρειάζονται μόνο για την άμυνα της χώρας. Την άμυνα της χώρας μας. Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων είναι εργαζόμενοι. Είναι μισθωτοί. Είναι παιδιά του λαού. Προέρχονται από φτωχές λαϊκές οικογένειες. Υφίστανται τις συνέπειες των πολιτικών της κατεπίφαση ευημερούσας Ευρωπαϊκής Ένωσης που ελληνικές αστικές κυβερνήσεις υπηρετούν πιστά. Ακρίβεια, αυξήσεις όλα τα είδη και ειδικά τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, αυξήσεις στην ενέργεια, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά δικαιώματα για τους αδελφούς, τα λέω αυτά, έτσι. Είναι κάτι κοινό, προφανώς το έχετε όλοι σας. Στασιμότητα στους μισθούς, πείνας, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά δικαιώματα κατακριουργημένα, μέρημνα μηδέν, δημόσια υγεία που εμπορευματοποιείται, δημόσια παιδεία που ιδιωτικοποιείται, εθνικές οδοί που παραχωρούνται σε ιδιώτες με μεγάλα κόμιστρα χρήση τους και πρέπει εμείς οι συνάδελφοι, ειδικά σε παραμεθόριες περιοχές, να μετακινούμαστε στις μονάδες μας και πρέπει να πληρώνουμε να καταβάλουμε τα κόμιστρα στις εθνικές οδούς. Εθνικές οδοί που παραχωρούνται σε ιδιώτες με μεγάλα κόμιστρα χρήση τους, σήμερα οι Έλληνες χρησιμοποιούνται ως δωρεάν εργατικό δυναμικό σε οποιαδήποτε εργασία ή εθνική κρατική μηχανή έχει κενά. Γιατί έχει κενά? Γιατί δεν προσλαμβάνονται εργαζόμενοι. Βασικές κρατικές δομές υποχρηματοδοτούνται και υποστελεχώνονται με στόχο να δοθούν σε επιχειρηματικούς ομίλους. Η στρατιωτική το γνωρίζουμε από πρώτο χέρι. Γενικά στρατιωτικά νοσοκομεία υποβαθμίστηκαν και μετατράπηκαν σε κινητά χειρουργικά νοσοκομεία, τα οποία ήδη υπολειτουργούν, αποψηλώθηκαν από βασικές ειδικότητες ιατρών, από νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό και υποχρηματοδοτούνται μέχρι να καταστεί αναγκαία η μεταβίβασή τους σε ιδιώτη, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Αυτή είναι η ευημερία, βλέπετε. Αυτή είναι η Ευρώπη των λαών. Όχι, φίλες και φίλοι, υπάρχει και ο άλλος δρόμος, ο δρόμος της ανατροπής αυτής της πολιτικής, της πολιτικής που θέλει τους λίγους, το κεφάλαιο να ευημερούν σε βάρος των πολλών, των λαών, των Ευρωπαίων πολιτών. Της πολιτικής που εγκλωβίζει τους λαούς στην εκμετάλλευση, τη φτώχεια και τη στοιχεία. Ήδη οι εργαζόμενοι ξεσηκώνονται, διεκδικούν, αγωνίζονται. Κάθε μέρα στη χώρα μας όλο ένα και περισσότεροι κλάδοι ενώνονται ο ένας με τον άλλο. Το ΚΚΕ βρίσκεται εκεί, μπροστάρης, ο οργανωτής της πάλης. Οι επερχόμενες εκλογές για την ανάδειξη ευρωβουλευτών πρέπει να δώσουν ένα ισχυρό μήνυμα, ένα ισχυρό κουκουέ με περισσότερους βουλευτές του Ευρωκοινοβούλου για να μπορέσει ο λαός να κοιτά το μέλλον με αξιοπρέπεια. Ευχαριστώ.